Congratulations to our team for our effort in the second half. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για το προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. We really needed a performance like this in the second half of the game. Πραγματικά χρειαζόμασταν μια τέτοια εμφάνιση στο δεύτερο μισό του αγώνα. Because in the first half it looked like those games are the most dangerous games of the season. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο έγινε αυτό που φανόταν, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι και τα πιο επικίνδυνα της σεζόν. Unfortunately, we don't play a lot of games. We are focusing one game per week. And in this game, everybody has to be ready to fulfill his role. Δυστυχώς δεν παίζουμε πολλά παιχνίδια, παίζουμε ένα παιχνίδι, συγκεντρωνόμαστε ένα παιχνίδι εβδομάδα και σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι για να εξυπηρετήσουν τον ρόλο τους. I don't believe that it was today we were arrogant or we had a lack of desire. Δεν νομίζω ότι σήμερα είχαμε υπεροψία ή είχαμε έλλειψη επιθυμίας. But coming back from a big win in Russia against Zenit, everybody's eyes is the game that a must-win game that we're going to do, we need to win no matter what. Παρότι γυρίσαμε από μια μεγάλη νίκη στη Ρωσία απέναντι στη Zenit, στα μάτια όλων μας ήταν ένα παιχνίδι must-win που δηλαδή έπρεπε να το κερδίσουμε, ό,τι και να συμβεί. Έτσι το αντιμετωπίσαμε. So it was really poor performance in the second, in the first half. We needed to play very good defense for the second half. We needed to share the ball a lot. We needed to find the open men. And we needed to play with energy and desire on defense to come back on the game. Ήταν μια φτωχή εμφάνιση στο πρώτο μήχρονο και έτσι έπρεπε στο δεύτερο μήχρονο να παίξουμε πολύ ενέργεια, να μοιράσουμε σωστά την μπάλα, να παίξουμε μετά μια καλή άμυνα και να γυρίσουμε να παλέψουμε το παιχνίδι και αυτό κάναμε. So finishing the game, I really appreciate our effort. Τελειώνοντας το παιχνίδι, πραγματικά εκτιμώ την προσπάθεια που κάναμε. I don't and we don't underestimate any win, even if you win with one point or more. Ούτε εγώ ούτε εμείς όλη η ομάδα δεν υποτιμά καμία νίκη, ακόμα και θα είναι με ένα πόντο με πολλούς πόντους. This is the situation where I find Europe. Sometimes in games like this, you need yourself the support of your fans. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρωλίγα. Πολλές φορές χρειάζεσαι την υποστήριξη των οπαδών, των φιλάθλων σου, σε κάποιες στιγμές και αυτές. And whoever was in this regime today, easily can say that it was like a church. So, και ποιος ήταν σήμερα στο γήπεδο, εύκολα μπορεί να πει ότι είναι σαν εκκλησία. So that's it. Congratulations. Good luck to our team. Good luck to Ulama. Αυτό ήταν. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Καλή τύχη στην Άλβα. Καλή τύχη στην ομάδα μας. Γιάννη. Κότς, καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μας κάνετε κάποιες δηλώσεις τις παραμονές στον αγώνα, φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο περίπου λέτε και στους παίκτες. Εσείς πώς μπορείτε να το εξηγήσετε, γιατί είναι δεδομένο ότι είχατε φυστήσει την προσοχή, να μην υπάρχει χαλάρωση, να υπάρχει πολύ σοβαρότητα και είναι δεδομένο ότι οι παίκτες μπαίνουν με αυτό το σκεπτικό. Παίζει ρόλο ίσως αυτή η έλλειψη παιχνιδιού, ενός πιο εύκολου παιχνιδιού ενδιάμεσα, όπως ήταν παραδείγματος χάρη παλαιότερα το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι μία εβδομάδα για να προετοιμαστείτε. Γι' αυτό λέω. Ευχαριστώ. Νομίζω κάπως με κάποιο άλλο τρόπο το απάντησα λέγοντας το εξής, ότι εμείς έχουμε, όπως βλέπετε, ότι έχουμε απλώς το ρόστερ και παίζουμε με αρκετούς παίκτες. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε τέτοιο ρόστερ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλους και όλοι να είναι σημαντικοί. Δεν πιστεύω ότι είναι υποτίμηση κανένας αντίπαλου, δεν πιστεύω ότι είναι χαλαρότητα. Πιστεύω ότι ο καθένας κάνοντας προπόνηση όλο το αγώνα την εβδομάδα, πραγματικά σας λέω ότι κάνουμε μεγάλες προπονήσεις. Μπαίνοντας να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, νομίζω κανένας ότι έχει 3-4-5 λεπτά να δείξει τι είναι ικανός να κάνει σε μένα, στην ομάδα, στους συμπαίκτες του, στον κόσμο. Και αυτό πραγματικά σας λέω δημιουργεί διστακτικότητα, δημιουργεί αργές αντιδράσεις, αρνητικές και επιθετικές, δημιουργεί παραπάνω σκέψη και σε καλή περίπτωση δεν παίζουμε όπως πρέπει να παίξουμε. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι χαλαρότητα, δεν είναι υποτίμηση ικανός να το πάρω, γιατί καταρχήν δεν υπάρχει κανένα σύμφωνο. Αυτό είναι ότι πολύ εύκολο. Ξεκινήσαμε τον πάτο, μόνο μεγάλο είχαμε 8 λάθη. 8 λάθη και τα περισσότερα από αυτά που θυμάστε ήταν αβίαστα. Δεν μπορώ να. Τι χαλαρότητα να είναι όταν κάποιο φορέα να πιέζει την πέτα την παλέξω. Νομίζω ότι
Αυτή είναι η συνθήκη φέτος, άδεια γήπεδα, ένα παιχνίδι την εβδομάδα, πολλή προπόνηση και πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο άλλος είναι. Καλησπέρακος. Να ρωτήσω, αυτό το σχήμα τελικά επικράτησε στο δεύτερο μήκονο. Προέκυψε εξ ανάγκης με το Ζανσάλ στο 5 ή θα το ξαναδούμε σε κάποια παιχνίδια πάλι για τόση ώρα. Ήταν στο μόνο το μήκονο. Ο Μάρτιν έχει πρόβλημα τραυματισμού. Έκανε θεραπείες και γενικά θα έχει πρόβλημα να πει. Δεν τον αγώ του συγγυής, αλλά έπαιξε να πει και να παίξει. Γενικά το ετοιμάζουμε διαφορετικά σχήματα στην Ετζέννη. Παίξαμε ένα διάστημα από το Πρίτζι στο 5 και το Βεζέκο στο 4. Σήμερα κρίναμε ότι θέλαμε περισσότερο βασιλείο, δηλαδή να ανοίξουμε το γήπεδο. Και νομίζω ότι ο Ζώσαν έπαιξε καλά και στη δίπλα του γήπεδου, τη δεύτερη φορά που πήγε στο δεύτερο γήπεδο. Ήταν καλό. Τόσο εδώ που πήγαινε αυτό, ξέρετε, πρέπει να σε αυτή την πεντάδα. Δεν είναι ζήτημα πλάνα τακτική, μια φορά το μάτι σε οδηγεί να πάρει κάποιε αποφάσει. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έχετε αναφερθεί πολλές φορές στον κόσμο και το λένε και όλοι οι προπονητές. Τελικά η απουσία του κόσμου, πέρα από το δεν ενισχύει την υπόλοιπη ομάδα, μήπως στους παίκτες δίνει αυτή τη δεύτερη σκέψη που είπατε πολλές φορές, γιατί ακούγονται οι πάγοι, ακούγονται οι παίκτες που μιλάνε μέσα, ακούγονται τα πάντα. Μπορεί να βοηθάει στο να έχουν αυτή τη δεύτερη σκέψη, το να μην εκτελέσουν αμέσως ή να μην κάνουν την πρώτη αντίδραση. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ο καθρέφτης του κάθε παίκτη της κάθε ομάδας είναι το γήπεδο. Πρέπει να σταματήσουμε να. Γιατί αυτή η κατάσταση βέβαια δεν είναι για όλους. Γιατί υπάρχουν γήπεδα που έχει κόσμο και πραγματικά σας λέω, ακόμα και αν είναι εναντίον όπως στη Ρωσία έχει κόσμο, είναι κάτι που χαιρόμαστε. Δηλαδή δεν είναι το μπάσκετ είναι να φέρει στην Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση που βλέπετε εδώ, που κι όλοι οι δικοί του τη λένε ότι υπάρχουν μικρόφωνα, είναι μια κατάσταση πραγματικά που ακούς οτιδήποτε υποθεί. Δεν είναι μια νορμάλ κατάσταση για να φέρει την μπάσκετ. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Και φυσικά δεν συμβαίνει μόνο όμως για μας εμάς, είναι και τις άλλες. Δείτε πόσες ομάδες κερδίζουν εκτός. Καμία ή κανένα βαντάζ δεν έχεις, αν συγκρίνεις την περσινή χρονιά ή όλες τις προηγούμενες χρονιές που την ίδια. Δεν έχεις κανένα βαντάζ να πεις τον παιδό σου, είσαι θα έχει παραπάνω πίεση. Γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν όπως τώρα αυτό το παιδί. Και δημιουργούνται αυτές όχι, δεν θα έλεγα οι εκπλήξεις, δημιουργούνται αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι όπως φαίνεται φυσιολογικά γιατί συμβαίνουν σε όλους. Έτσι παιχνίδι πρέπει να είναι η στρατηγική που έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θετικό πρόσημο στη χρονιά μας. Αλήθεια πιστεύουμε ότι στη διπλή αγωνιστική που έχουμε θα παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε τουλάχιστον στο πρώτο μήνα σήμερα. Και να δούμε τι θα καταφέρουμε. Μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με πείς.